Κόντρα στη Βουλή για το ασφαλιστικό, σκληρή ήταν η επίθεση της Γενικής Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκας Παπαρίγα προς τα σκληρά μέτρα σε βάρος των εργαζομένων, όπως τα χαρακτήρισε. Στο ίδιο μήκος κύματος τοποθετήθηκαν και οι αρχηγοί των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται για το συνέδριο, προσπαθώντας να βρει τη χαμένη της ταυτότητα. Χρέος μας είναι να διαφυλάξουμε ότι το κράτος θα είναι σε θέση να καταβάλει συντάξεις σε βάθος χρόνου με ένα σύστημα βιώσιμο και ότι αυτό θα γίνεται με τη μέγιστη δυνατή κοινωνική δικαιοσύνη, τόνισε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου κλείδωσαν οι αλλαγές για ασφαλιστικό και εργασιακό. Σκληρή επίθεση στο ΚΚΕ με αφορμή τις πρόσφατες κινητοποιήσεις στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και τη γενικότερη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος απέναντι στις προσπάθειες για την ανάκαμψη της χώρας, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Ότι για τους δικούς σας λόγους δεν θέλετε να αναλάβετε οποιαδήποτε ευθύνη που θεωρείτε ότι ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνησή μας. Όμως αυτό δεν σας απαλλάσσει από τις δικές σας ευθύνες απέναντι στη χώρα, τον ελληνικό λαό και τον εργαζόμενο. Και έχετε, κύριε Παπαρίγα, εσείς και το κόμμα σας ευθύνες και μεγάλες ευθύνες. Πρώτα, όταν δικά σας στελέχη δημοσίως αρνούνται την τήρηση του ελληνικού συντάγματος. Όταν δικά σας στελέχη μιλούν για το δικαίωμά τους να μην τηρήσουν αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων, δηλαδή μας λέτε ότι παίρνετε εσείς τον νόμο στα χέρια σας. Αυτό μας λέτε. Μας λέτε ότι ο καθένας μπορεί να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, μας λέτε ότι ο καθένας μπορεί να σηκώσει μπαϊράκι να κάνει ό,τι θέλει. Νομίζετε ότι να παρέχετε πολιτική κάλυψη σε όλους όσους συμπεριφέρονται βία, αντιδημοκρατικά, καταχρηστικά και παράνομα βοηθάει την ανάπτυξη της χώρας, τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο? Ή μήπως αφαιρείτε με τη συμπεριφορά σας εθνικό εισόδημα από τη χώρα? Θέτετε σε κίνδυνο υπάρχουσες θέσεις εργασίας και φυσικά στερείτε τη δυνατότητα δημιουργίας και νέων θέσεων εργασίας. Αυτός είναι ο αγώνας σας για την εργατική τάξη? Έτσι την εκπροσωπείτε, κυρία Παπαρίγα? Ποιους κοροϊδεύετε επιτέλους? Δεν καταδικάζετε τον καπιταλισμό, κύριε Παπαρίγα, καταδικάζετε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού με απαράδεκτες εικόνες που αναμεταδίδονται παντού στην Ιφίλιο. Και μας ρωτάτε εμάς για τις εργασιακές σχέσεις? Ξέρετε τι εικόνα δίνετε για την Ελλάδα? Σήμερα, κύριε Παπαρίγα, είναι η δική σας ώρα να απολογηθείτε. Σήμερα ο ελληνικός λαός που κάνει σε εσάς επίκαιρη, άκρως επίκαιρη και κέραια ερώτηση. Ελάτε λοιπόν να απαντήσετε. Η τουριστική κίνηση μειώθηκε και χτυπιώνται από την τουριστική κίνηση αυτοί που έχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία μάλιστα έχουν κάνει και επενδύσεις, έχουν πάρει και δάνεια για να τα κάνουν, τα μικρά ξενοδοχεία, τα μικρά εστιατόρια, οι οικογενειακές ταβέρνες, γιατί πριν απ' όλα χτυπιέται ο τουρισμός, γιατί δεν μπορεί να κάνει διακοπές ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Εσείς ενδιαφέρεστε για τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Αυτοί θα έρθουν στην Ελλάδα. Πολιτική παρανομία είναι το ίδιο το μνημόσυνο. Μνημόνιο, μνημόσυνο πραγματικά για τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, όπου με τη μέθοδο της σταγόνας μας έχετε κυριολεκτικά τρελάνει. Να ξυπνάμε το πρωί να δούμε τι θα γίνει με τις συντάξεις κυρίας, τι θα γίνει αν θα δουλεύουμε 55 ή 60 χρόνια. Τώρα βρεθήκαμε, κόβονται και ο 13ος και ο 14ος μισθός στους συνταξιούχους. Αυτό για μας είναι πολιτική παρανομία. Δηλαδή μας νοιάζει τι θα πει η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σαρκοζή ή όλοι αυτοί οι κύριοι. Τι μάτια θα δουν για την Ελλάδα, τα ζουν στις χώρες τους, στις απεργίες. Και το λαϊκό συχτήρισμα, με συγχωρείτε για την έκφραση. Με το μνημόνιο και τη δανειακή αυτή σύμβαση της υποτέλειας που υπογράψατε, διαπράξατε το καθήκον σας. Διότι με αυτόν τον τρόπο σώσατε τη χώρα από τη χρεοκοπία. Όμως, ξέρετε, είναι πια κοινή διαπίστωση ότι δεν σώζεται μια χώρα από τη χρεοκοπία όταν με τις επιλογές σας και με τα μέτρα σας οδηγείται στη χρεοκοπία 2 εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά. Από την πλευρά τους, τα συνδικάτα προετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις την 3η 29 Ιουνίου. Οι ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΗ έχουν προκηρύξει ήδη 24ωρη πανελλαδική απεργία. Εν τω μεταξύ, στο γυμναστήριο του Ταεκβοντό αρχίζει απόψε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς τα σύμβολα του παρελθόντος, όπως ο Πυρσός, σε ένα χολικουντιανό σκηνικό, το συνέδριο αναμένεται να εξελιχθεί σε ιδεολογική και πολιτική σύγκρουση. Ο Αντώνης Σαμαράς θα επιχειρήσει να δώσει στο κόμμα το στίγμα της λαϊκής δεξιάς, ερχόμενος σε αντιπαράθεση με όσους επιμένουν στο καραμαλικό δόγμα του μεσαίου χώρου και του φιλελευθερισμού.